Μία Παρασκευή. Μία Παρασκευή από τις Γαλήνια. Στον box ήρθε Παρασκευή γίνονται όλα. Άμα, δηλαδή, άμα ανανεώσει ο Βαρέλα, σήμερα θα ανανεωθεί. Δεν θα ανανεωθεί, λέω εγώ. Πάντα Παρασκευή γίνονται όλα. Σε μια υπόθεση που είναι στην τελική της ευθεία και στις λεπτομέρειες. Άρα λέμε, να το πουλήσουμε, είναι η μέρα εξελίξεων, λες. Ξεκινά. Λοιπόν. Αλλά με πάθος. Είναι μια. Μην το λες από τον Γκάρφιλντ. Είναι. Ναι. Είναι η μέρα εξελίξεων σημερινή, είναι κρίσιμη ημέρα. Δεν πείθεις. Από ώρα σε ώρα. Έτσι τα λες, δεν το τα λες φυσικά. Τα λες φυσικά. Κατεβαίνει για δήμαρχος και τρέπεται. Λοιπόν, καλά, πρέπει. Λοιπόν, είναι η κουβή του ΠΑΟΚ 24. Καλησπέρα σας καταρχάς. Εδώ ο Σταύρος Κόλκας, Στέλιος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου. Άσε να το κάνω πολύ. Όχι, άσε να το πλασάρω εγώ. Η Αγάπη είδε όνειρο ότι χτύπησε το κούμπο και ξυπνάει το πρωί και χτύπησε το κούμπο. Το όνειρο το είδε. Ναι. Όχι το βράδυ που μας πέρασε. Το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Χθες το, προηγούμενο. Το πρωί ήμασταν εδώ, ωραία. Με και λέω στο Στέργιο. Λέω στο Στέργιο. Είναι μάρτυρας. Του λέω, ξέρεις τι είδα χθες στο νερό μου, λέει τι. Του λέω, είδα ότι έπαθε κάταγμα το κούμπο. Ναι. Επειδή τον έχω παίξει εγώ MVP στο NBA, ναι. Ότι χάνει τη σεζόν το υπόλοιπο και βγαίνει η MVP ο Χάρντεν, ο οποίος είναι επόμενος. Ναι. Το σπού, μου γελάμε, το σπού αυτό. Και σήμερα το πριν ξυπνάω, βλέπω, χτύπησαν το κούμπο. Κέρδισαν οι Bucks, αλλά χτύπησαν το κούμπο. Με βγαίνει η καρδιά μου, παίρνω να δω τι έχει πάθει. Εντάξει, έχει γυρίσει τον αστράγαλο, δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες βέβαια. Πήρε τηλέφωνο, Μιλγουόκι. Δεν είναι κάτι σημαντικό, λέει. Τα ελαφάκια τα κάλεσε. Τώρα έγινε πολύ εκεί, πινελιά. Θα δώσουν μάτι στην Ελλάδα. Μία λέξη αλλάζει την εκπομπή που λέει. Και είδα και ακόμα ένα όνειρο. Είδα ακόμα ένα όνειρο. Το οποίο δεν μπορώ να το μοιραστώ τίποτα το άλλο μου όνειρο που είδα προχθές. Έχει να κάνει με ανθρώπους του περιγύρου γενικά. Α, τα πούμε, αγαπητέ. Δεν χρειάζεται. Όχι, να μην το πούμε. Δεν χρειάζεται. Γιατί και εκείνο το είπα χθες στο Στέργιο. Και το η αντίδραση και... του ενός πρωταγωνιστή πάντως δεν ήταν η αλήθεια. Το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ναι. Το συμπέρασμα είναι: αν σε δει αγάπη στον ύπνο, να τραυματίσει, να πατήσει κάτι άλλο, βρώμα είσαι. Σε βρώμα. Ναι. Γιάννη, το κούμπο, άρα ακούς. Γιατί είμαι σίγουρη ότι. Εντάξει, το παιδί μπορεί και να ακούει, που ξέρετε. Ιντερνετικά, η Radio Pack 24. Και πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό ότι, όπως λέγαμε και πριν, είναι μέρα εξελίξεων σήμερα. Το θέμα Βαρέλα, το καυτό θέμα Βαρέλα, αναμένεται να τελειώσει από ώρα σε ώρα. Από λεπτό σε λεπτό θα έλεγα, όχι από ώρα σε ώρα. Από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο θα έλεγα εγώ. Προτείνω μέχρι. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση. Προτείνω μέχρι τις 2 να μην κλείσει κανείς το ραδιόφωνο του, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις 2 θα υπάρξει εξέλιξη. Δηλαδή 2 παρα 5. Και ένα τελείωσε, πήγε αλλού Βαρέλα. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, καυτό ρεπορτάζ. Όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ 24 είναι στο πόδι. Σκίζονται. Σταμάτα, έτσι λέει. Έτσι είναι. Λέμε, έτσι. Ναι, λοιπόν, όλοι οι ρεπόρτερ είναι στο πόδι. Θα ζητήσω τους αναλυτικούς λογαριασμούς. Γιατί πράγμα. Γιατί είχα ένα φίλο που έλεγε ότι είχε ένα συνάδελφο, ναι, που είχε περισσότερα τηλέφωνα στα γοριλάκια παρά για ρεπορτάζ. Όχι και μόνο στα γοριλάκια. Και το λέγανε συνάδελφοί του, δεν το λέω εγώ. Α, ναι. Να με κατηγορείς κάποιος για εμπάθεια που δεν υπάρχει. Ναι. Το λέγανε φίλοι του. 200 από τα γοριλάκια για την πάντα. Ναι. Αυτά. Καυτό θέμα Βαρέλα σήμερα είναι. Θα μιλήσω ο προπονητής μας. Λέει 12 και 35, αλλά είμαστε σίγουροι θα γίνει κάτι μία. Εγώ λέω παρατέταρτο μου παρά 10. Ο Στέργιος λέει μία. Θα δούμε ποιο θα πει. Μα βλέπω να κόβουμε το διάλειμμα των μία. Κάπου θέλει και το κόβω. Ναι. Εντάξει, παρά 25 θα ξεκινήσουν. Θα ξεκινήσει το live. Ναι. Νόβα, προπόνηση είναι 11. Μέχρι να κρατήσει 11. Αυτό, να μπει, να αλλάξει, να κάνει. Ναι, όσο να παρατέρω το παρά 10. Μία ώρα πάει πολύ. Δεν μπορεί, 25 λεπτά δεν θα μιλάνε μόνοι τους οι άνθρωποι. Τι είναι. Να μιλήσουν ένα δεκάλεπτο. Να μιλήσουν μόνοι μας, αγάπη. Καλά, εντάξει. Πάλι αυτό. Σε ειδικά δε κάτι Σαββατοκύριακο, 18 ώρες εκπομπή. Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή τώρα αυτό είναι live που είναι το ένα μετά το άλλο στην Νόβα. Θε να κάνει ένα 8 ώρο το Σάββατο. Επειδή αυτό είναι ένα live που γίνεται συνεχόμενα στην Nova. Mm. Το προσπερνάω, δεν βλέπεις, δεν είναι κάτι. δεν μπορούν τώρα να μιλήσουν 25 λεπτά μόνοι, να βγει ο Λουτσέσκου μετά, να βγει και ο παίκτη. Δεν θα έχουμε και άγχος. Μόλις ξεκινήσει. Ναι, εμείς όπως το μυαλό μας, ότι σε κάποια φάση θα ακούσουμε τον Λουτσέσκου. Μόνο θα ακούσετε. Όταν ξεκινήσει, ξεκίνησε. Ντάνος. Έχει πέσει λίγο Ντάνος τις τελευταίες μέρες. Είπε κάτι. Μα δεν έχει πει γι' αυτό. Έχει υπάρξει μια πτώση της δημοτικότητας. Ετοιμάζει το άλλο βιβλίο. Τόσο γρήγορα, κανείς δεν το κάνει αυτό. Αφήνουν να περάσει, να το χάρισει αυτό και μετά το επόμενο. Τώρα που γυρίζει, θα λέγεται. Μετά το σμήκανε βιβλίο Ντάμπερ. Δεν ετοιμάζει ο Γκουνσό το ένα. Το φάγανε. Το φάγανε το πατέρα. Φάγανε τα λαμόγια, μη δούνε μαύρο, τον εκμεταλλεύονται. Και μετά. Σε στιγμή λιμονόκουπα. Συμβαίνουν αυτά, βγαίνουν. Του ανέβασε τα νούμερα, ξεκάθαρο Πάτρικ.
Η παιχτάρα. Δεν έχω δει άλλο βίντεο από το παιχνίδι αυτό πέρα από το βιντεάκι με τον Μουσότο. Και γιατί να δεις άλλωστε και τον φάγανε σε μια εβδομάδα. Ντροπή. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Ποιον παίκτη θα ήθελες να δούμε τώρα στο Survivor? Εντάξει, η απάντηση είναι εύκολη, φίλε. Ουάρντα θέλεις, Ουάρντα. Ισχύει αυτό. Ουάρντα, τίποτα. Ουάρντα με να φαίνονται κολαράτια και μπούτια και τέτοια εκεί, είσαι χαζόρε. Δεν θα έχει βέβαια ίντερνετ. Είναι ενήλικες. Εκεί. Δεν θα έχει ίντερνετ. Είναι θέμα. Να βγάλουμε ο Γκούσο σε κάποια φάση να μας πει την εμπειρία του. Γιατί όχι. Του μοιραστεί μαζί μας. Ναι. Ναι. Θα του κάνουν άλλοι 2.000, αλλά δεν είναι. Εμείς θα το κάνουμε πολύ πιο ωραία από τους άλλους. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εννοείται. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα βγάλουμε την ατάκα. Του έχει γίνει ερώτηση από συνάδελφο στον Ογκουνσότο. Έχει διαφορές το τοπικό Χαλκιδικής, έπαιζε πέρσι εκεί. Ναι. Σε μια ομάδα από τη Σούπερ Λίγκα. Το άκουσε με τα αυτιά μου, δεν μου το είπε κάποιος. Ναι. Και αντίθεση... Κάνει κανένα δίλεπτο ο Πάτρικ να απαντήσει και λέει υπάρχουν διαφορές. Το τοπικό Χαλκιδικής, ρε φίλε. Το τοπικό Χαλκιδικής. Ομάδα στη γάμα εθνική, φίλε, το τοπικό Χαλκιδικής. Έχουν πέσει φραγκάκια. Όρθιο κοιμάσαι. Και ποιο είναι η ομάδα. Λέω χώρα. Ποιο είναι η ομάδα στη γάμα εθνική. Εμεί δεν έχουμε. Πώ δεν έχουμε, ρε. Ποια είναι. Καμπανιακό που είναι. Θεσσαλονίκη, ρε. Ο Καμπανιακό τι είναι. Δράμα. Καμπανιακό είναι χαλάστρα, Στέργιο. Έλα, σταυρό, εντάξει τώρα. Τι έλα. Θεσσαλονίκη ποιον έχουμε. Ο χρηστικό θε που είναι, Α1. Όχι, ή γάμα εθνική. Γάμα εθνική πρέπει να είναι. Είναι γάμα. Δεν είναι. Νομίζω Α1. Όχι, ρε. Μακεδονικό Α1 είναι. Υψηλοπέφτει κιόλα. Αγροτικό αστέρα. Mm. Γάμα εθνική. Σίγουρο είσαι. Mm-hmm. Είναι παλιό το link. Μπορεί να είναι και παλιό το link, δεν έχει σημασία. Δεν θα κάνω να ψάξω στο Σταύρο που παίζει ο Αγροτικό αστέρα. Ούτε ο Μακεδονικό. Κάθισε και δεν βρήκε. Αλλά. Ούτε η Google δεν ξέρει που παίζει. Έπρεπε να απαντήσει εκεί ο Γκουνσότο, γυρνάμε στην προηγούμενη ερώτηση. Μπα δεν έχει καμία διαφορά. Είναι καλύτερα. Δε. Το τοπικό χαλκιδικής, δίπλα η θάλασσα, αεράκι, λίγη γρασία, αλλά τι να κάνεις τώρα. Όχι, θα ήθελα στο Survivor τον Ουάρντα. Αυτή είναι η επιλογή μου. Εγώ Μιχάλη Λοντιάδη. Για να δείξω πολύ πατσάπουρα. Όχι, εγώ με Ουάρντα είμαι. Εγώ με Μιχάλη Λοντιάδη. Όχι, Ουάρντα. Θέλω Μιχάλη Λοντιάδη στο Survivor. Δεν θα έκανε πολύ γκέλ, φίλε, στο νεανικό κοινό ο Μιχάλης. Δεν πειράζει, θα έκανε σε εμάς. Σε σένα θα έκανε, αλλά σκοπός είναι να κάνει σε σένα. Δεν με ενδιαφέρει. Ενώ ο Ουάρντα είναι. Πιάνει πολύ κόσμο, ναι. Κοίτα, αν συνεχίσει έναν ακόμα εθνικό ύμνο να αρχίσει να γελάει, τον βλέπω στο Survivor, αλλά το πραγματικό. Τον κυνηγάει εκεί. Ανεπιθύμητο κανονικά. Ποιο ήταν ο μοναδικό που γέλασε. Όχι, ήταν. Όχι σε ύμνο. Όχι σε ύμνο, σε ακόμα χειρότερο. Σε ακόμα δηλαδή. Χειρότερο. Σε μνημόσυνο. Επέτειο για το. Για το Χίλσμπορο. Για το. Ναι. 60.000 κόσμο δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα. Πλάνο σκηνοθέτη, γιαγιάδε που κλαίνε παιδάκια, ποδοσφαιριστέ. Και ξαφνικά σε ένα πλάνο. Συγγενείς νεκρών, 96. Ναι, δηλαδή. Ναι. Και ξαφνικά σε ένα πλάνο, παίκτης Λίβρου έχει πεθάνει στο γέλιο στην κερκίδα. Και είναι ο Σάρλι Τάνς. Και ήδη μετά από λίγες μέρες έχει φύγει άρον-άρον. Και τι θέση παίζει, τερματοφύλακας. Ναι, εννοείται με τον Ουάρντα. Ο οποίος προσπαθεί να κρατηθεί στο βίντεο που έχει. Κρατιέται λίγο στην αρχή και μετά είναι έτοιμος να πέσει κάτω από το γέλιο. Όχι απλά δεν κρατιέται ποτέ. Νομίζω ναι. Το πιο ωραίο σκηνικό με γέλιο. Live είναι του Μπαγκαγιόκο. Είναι εντάξει. Δεν υπάρχει εκεί. Που και ο Μπότσαρη ο καημένο είναι. Δεν ήταν ο Μπότσαρη. Αν είναι Στεφάνου ήταν. Δεν υπήρχε εκείνο. Ωραίο τύπο ο Ιμπραχήμα. Θεό δε. Εκεί σε έχει πιάσει νευρικό το νευρικό που δεν σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Που είπε 100% δεν μεταφραστή γι' αυτό γελάει. Ναι, κανονικά το είπε 100%. Τον είπε νευρικό και δεν σταματούσε. Πήγε να ξαναμιλήσει ξανά, τον έπιασε το γέλιο. Το γλέντι που κάναμε στον Μπαγκαγιόκο η δική μα μέσα στο λεωφορείο μια φορά του. Αεροδρομίου μέχρι να φτάσουμε στο αεροπλάνο. Πόσο κάνει, 3 λεπτά. Ναι. Και 3 που περιμένει να ξεκινήσει. Όταν είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί όταν δεν είναι ο ΠΑΟΚ και περιμένει να ξεκινήσει, κάνει 15. Ναι. Πώς θα πάω να ψάξω να κάνω μια μέρα, κύριε φίλε. Το έχω άχτη. Έτοιμο είμαι μια μέρα. Εκείνο το εξάλεπτο, τέτοιο γλέντι με Κοντρέρα, Κονσεϊσάο, Μπιζέρα, όλοι οι φυλακόβοι τότε. Ποδοσφαιριστέ τη ομάδα μα. Ήρεμοι άνθρωποι, ναι. Του κάνανε τρελό γλέντι για τα παπούτσια του. Τα οποία όντως δεν βλεπόντουσαν. Δηλαδή πρέπει να ήταν σουρωμένος, αν μη τι άλλο, όταν τα αγόρασε. Τι ήταν. Κάτι μπλε, μια μεγάλη άσπρη. Σαν αυτά που φοράς εσύ, αλλά είναι ο Μπαγκαγιόκο. Τώρα που είπε τσιγάρο, θυμήθηκα
το περιστατικό με συνάδελφο άλλη ομάδα που πήγε να ανάψει τσιγάρο σε πίστα αεροδρομίου. Δηλαδή να μυρίζει κυροζίνη. Ήθελε από τι κάλε το αεροπλάνο, ρε παιδί μου. Ναι. Έσκασε. Ναι. Και ο τότε μεγαλομέτωχο τη ομάδα ήταν από πίσω του. Τράβηξε κανένα τρία πινελίκια. Τι κάνει, ρε, αυτό θα μου σκοτώσει. εντάξει. Δεν το έχουμε κάνει ούτε εμείς αυτό. Ούτε εμείς δεν το έχουμε. Δηλαδή στις κάλες του αεροπλάνου, στην πίστα μέσα. Είναι μέσα στο αεροπλάνο. Ό,τι είναι μέσα στο αεροπλάνο, μένει στο αεροπλάνο. Εντάξει, μα δεν υπάρχει κίνδυνο μέσα στο αεροπλάνο. Είναι μύθος αυτό το πράγμα που λένε άλλωστε. Παλιά κάποιοι ήταν οι άνθρωποι μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είχε κανένα θέμα. Δεν το προλάβαμε. Δεν καπνίσαμε το πρόγραμμα. Στα πέντε μας. Εντάξει. Δεν καπνίσαμε. Αλλά είπαμε φίλοι, όταν θα γίνω πλούσιος, το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Μην το πει στον αέρα. Θα το κάνει κάποιος άλλος. Ας το κάνει, θα πηγαίνει μαζί του. Να γλιτώσουμε και τα λεφτά. Να κάνουμε τις Smokerways. Πολύ σημαντικό. Άμα δεν υπάρχει αυτό στη ζωή μας, πιστεύω. Πώς ζούμε, πώς επιβιώνουμε, δεν ξέρω. Για μένα θα είναι κάθε πτήση full. Δεν είναι full, θα είναι. Το θέμα είναι ότι θα βρεθούν κάποιοι ρατσιστές. Δεν είναι ρατσιστές. Και δεν θα δώσουν άδεια για. Ναι, ναι. Δεν είναι ρατσιστές, δεν αντέχουν, ας πούμε, ίσως το τσιγάρο. Να μην πάρουν. Θα είναι για καπνιστές, θα είναι αγαπητοί. Δεν εκβιάζουμε κανένα να πάει. Απλά δεν θα μπαίνουμε στο δικό σου αεροπλάνο, θα μπαίνουμε σε άλλο. Θα λέμε απαγορεύεται να μην καπνίζεις. Ωραία, αυτό θα λέμε. Όχι, άρα θα μπαίνουμε σε άλλο. Αν καπνίζεις και δεν έχεις πρόβλημα, θα μπαίνεις. Θα πάμε κάποιο φράγκο. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Συνειδητοποιείτε ότι άμα το κάνεις πρόβλημα σε αεροπλάνο θα πεθάνεις από τον καπνό και πολλά. Υπάρχει πιο αγάπη. Έχει ανακαλυφθεί, ναι, χρόνια τώρα. Ας είπα μόνο του ψιλομπάζει το αεροπλάνο. Δηλαδή έχει καλά, κάντε το, κάντε το, γελάμε. Εντάξει, οκ. Αν γινόταν ποτέ αυτό. Ωραίο θα ήταν. Αλλά δεν έχετε τα λεφτά να το κάνετε, στο κρίμα. Στο ίδιο νομίζω με σένα δεν θα ταξίδευα στις Smoke Airways. Γιατί θα είναι για το παράθυρο, πιστεύεις. Εύκολα. Εύκολα. Σταύρο, Νάκια, θέλεις να ταξιδέψεις μαζί μου. Νάκια, δεν θέλεις, εγώ θα πήγαινα πάντως με τις Smoke Airways. Το τελευταίο μας ταξίδι, Στέργιο. Και τη φωτιά που μπήκε. Ο συνάδελφος που αφήνει τα χαρτιά στις πόρτες δίπλα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Τα χαρτιά τα μαζεύουμε. Δεν τα αφήνουμε στα μάξι. Μπορεί κάποιο να καπνίσει, να πάει κάφτρα. Και να ανοίγω το παράθυρο και να λέω πω πω ποιος έβαλε φωτιά. Ρε. Και να ανοίγω το παράθυρο και μετά το κλείνω για να φύγει η μυρωδιά. Και να γίνεται το νότερο. Και λέω τι γίνεται. Μπράβο Στέργιο. Μπράβο Στέργιο. Μπίβες και μπάτκετ ήταν πυρομανή. Θυμάσαι Μπίβες και μπάτκετ. Ναι. Τρομερή. Τι είναι αυτό. Τι αγάπη δεν πειράζει. Έλα, θα πούμε τώρα για δεκάδα μετά το διάλειμμα τι γίνεται με τα εισιτήρια, τι γίνεται με το Βαρέλα, τι γίνεται γενικά στη ζωή. Γιατί είναι και μια φιλοσοφημένη εκπομπή αυτή. Συγκινήθηκα χθες, τώρα το θυμήθηκα, βλέποντας τον Πέτρο Στοίλα, συμμαθητής μου φίλε, και προπονητής του τριλικού Πανσουλιακού, πλέον βοηθός προπονητής του Βοηθιακό. Βοηθός στη δόξα. Βοηθιακός είπε, το κατάλαβα. Ο Πέτρος Στοίλα. Το άκουσες. Δεν το άκουσα μόνο εγώ. Είπε βοηθιακό. Αγάπη, γελάς. Συμμαθητής σου. Συμμαθητής μου και προπονητής του Πανσουλιακού. Δεν είναι βοηθός. Δεν είναι βοηθός. Είναι βοηθιακός. Όχι, δεν είναι. Καλός προπονητής. Πρώτος είναι, νομίζω τον φάγα τον άλλο. Πέτρος είναι ο συμμαθητής σου. Ή τα έπαιρνε τα γράμματα. Εντάξει, όπως όλοι μας. Δεν τρελωνόμασταν κιόλας. Μας κέρδισε ο αθλητισμός. Εντάξει, πάλι καλά. Πανσουλιακός. Έχουμε παίξει και στην Δέλτα Εθνική. Και βοηθειακός. Δύο χρονιές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δίνουμε πέντε εισιτήρια για τελευταία μέρα σήμερα, που εβδομάδα δεν θα δώσουμε. Για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης την Τετάρτη στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας, πρώτος ημιτελικός του κυπέλου Ελλάδος. Τα τελευταία πέντε εισιτήρια, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχετε μπροστά σας μια μισή ώρα για να κερδίσετε ένα από τα πέντε εισιτήρια. Τι πει να πει το πιο σημαντικό παιχνίδι. Αυτό επόμενο. Ντάνος. Ωραία. Άλλος τι είπε αυτό το Σταύρο. Ποιος. Ο Νίκος Γκάλης. Ε. Ο Νίκος Γκάλης το έχει πρώτος. Το γνωρίζεις. Το γνωρίζεις. Όχι. Κι εγώ ακούσα τον έχω. Λοιπόν, πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, Τετάρτη στις 7. FM και ενώ ΠΑΟΚ και το στέλνετε με ονοματεπώνυμο στο 545-26. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Είμαστε αναμονή για την έναρξη των δηλώσεων του Ράσβαν Λουτσέσκου στην Νόβα και ενός ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου. Νιώθω πολύ σίγουρη, γιατί είναι παρά 20 και το live έχει ξεκινήσει. Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου. Όχι, νιώθω σίγουρη που εγώ είπα παρατέταρτο παρά 10 και εσύ είπες μία. Είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Στοίχημα. Στο αποκαλύπτω τώρα. Θεωρώ ότι βάλαμε στοίχημα. Ωραία. Το έχω κερδίσει. Για σένα λοιπόν βάλαμε στοίχημα. Φυσικά. Για μένα έχουμε βάλει στοίχημα και για μένα
Είμαι πολύ κοντά στην νίκη. Ωραία, μπράβο αγάπη. Να υπενθυμίσω ότι δίνουμε σήμερα τα τελευταία 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, Στέριο. Που θα δώσουμε εμείς όχι τελευταία του αγώνα. Δεν έχουμε βγει το αγώνα. Θεωρίζει κάποιος, ναι. Sorry. Εντάξει, εγώ το διευκρινίζω για να αποκλείσουμε έστω και το ένα που θα σκεφτεί ότι έχουν μείνει 5 εισιτήρια και τα έχουμε εμείς. Όχι, είναι τα τελευταία 5 εισιτήρια που δίνει το ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη όπως κάθε μέρα γύρω στις 2 παρά 5, 2 παρά 4. Δεν θα δώσουμε αγάπη εισιτήρια για τον μπάσκετ. Το αποφασίζεις. Η απόφαση είναι δική μου, ναι. Ξεκάθαρα. Για το λόγο ότι υπάρχει γενική είσοδος με 1 ευρώ. Όχι, συμφωνώ. Στην προηγούμενη περίπτωση συμφωνώ. Οπότε, δεν είναι για να δώσουμε. 1 ναι. ευρώ είναι. Όποιος θέλει θα πάει. Δεν θα δώσουμε εισιτήρια. Όχι. Για το παιχνίδι το αυριανό του ΠΑΟΚ με το Λαύριο. 4 παρατέταρτο. Ναι. Θα πάμε. Περίεργη ώρα. Θα πάμε. Δεν θα πάμε. Θα πάμε. Έτσι, Στέργιο. Θα πάμε, θα είμαστε εκεί. Θα σχολιάσουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Και τα δεδομένα ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λαύριο. Περιμένουμε και ενημέρωση για την προπόνηση. Σε μία μέρα, όπως προείπαμε, μεγάλη αγωνία. Μήπως είναι σήμερα. Τι το λες, ρε φίλε, θα μας πούν το βράδυ. Μας είπατε ότι σήμερα θα έχει εξέλιξη και δεν έχει. Εντάξει, πάντως την κατάσταση για το Βαρέλα. Σας την αποκάλυψε το ΠΑΟΚ 24. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, στις 15 Μαρτίου. Πες το, Στέργιο, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι με βάση τα όσα διαβάσατε πριν από 2 εβδομάδες στο ΠΑΟΚ 24. Οι δύο πλευρές είναι κοντά. Απλά εντάξει, νομίζω. Χρειάζεται λίγο ακόμα να ανέβει ο ΠΑΟΚ, να πέσει ο Βαρέλα. Νομίζω να και γίνει τα δύο το μαζί. Τελικό ραντεβού κυρίως. Ναι. Και τώρα επανήλθε έτσι πιο πολύ στο προσκήνιο και γράφτηκε πολύ από χθες, γιατί ανέβασε ο Βαρέλα μια φωτογραφία από την Τούμπα, από τον κόσμο, κάπως κερκίνα με παίκτες. Ναι, ναι. Και μεταφράστηκε ως ένα μήνυμα έτσι ότι στέλνει ένα μήνυμα παραμονής, κάπως έτσι, από πολλές πλευρές. Εντάξει, ο Βαρέλα έχει στείλει άπειρα μηνύματα παραμονής. Ναι, αυτό νομίζω γενικά το τελευταίο διάστημα. Είτε στη συνέντευξη μιλώντας μαζί με τον Κρέσπο, είτε. Ακόμη εσύ και η σύζυγός του τώρα μιλάμε. Η σύζυγός του, σωστά. Όλη η οικογένεια. Είτε κάνει δηλώσεις μετά από κάποιο μάτς, είτε σε συνεντεύξεις του, είτε στα social media. Γενικότερα, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, εκφράζει την μεγάλη επιθυμία του να παραμείνει στην Τούμπα. Για μένα ήταν ιδιαίτερο, ακόμη και το γεγονός ότι στο βίντεο που ετοίμασε η ομάδα με τα χρόνια πολλά των παικτών για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Βαρέλα εύχεται στα ελληνικά και μιλάει κανονικά στα ελληνικά στο βίντεο. Ναι. Όλα δείχνουν ότι γενικότερα ο Βαρέλα έχει το μυαλό του εδώ και μελλοντικά. Και τα παιδιά του που πλέον όλη τη ζωή είναι εδώ στην Ελλάδα, ξέρουν ελληνικά, μιλάνε ελληνικά. Πολλές φορές έχει ανεβάσει και story μαζί τους που του μιλάνε ελληνικά, απαντάει στα ελληνικά. Δηλαδή, γενικά ο Βαρέλα το ζει εδώ πέρα. Και το έχουμε γράψει και το έχουμε πει πολλές φορές ότι. Πλέον είναι πολύ κοντά στο οριστικό θετικό φινάλε. Έχω τη βεβαιότητα ότι αν ήθελε ο Βαρέλα να έχει ήδη υπογράψει άλλη ομάδα, θα το έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, προτάσεις είχε. Δεν θα μείνει στο ράφι όταν έχει κάνει ναι. μια τέτοια φοβερή διετία και παίζει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τεράστια υπόθεση για τον ΠΑΟΚ να έχει σίγουρο το δίδυμο αυτό, Κρέσπο Βαρέλα, για πολλά χρόνια ακόμα. Να υπάρχει ο Ίγκασον που θα κάνει για πρώτη φορά προετοιμασία. Ναι. Μπορεί να δείξει ένα πρόσωπο και μακάρι γιατί όχι να προβληματίσει τον Λουτσέσκου για το αν θα πρέπει να χαλάσει το δίδυμο. Και είναι και αυτό που μας είπε χθες, ότι καλώς έχοντας των πραγμάτων ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα έχει πολλά παιχνίδια. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί ένα καλύτερο rotation σε σχέση και με το φετινό. Σίγουρα η. Πολύ σημαντικό, πάρα πολλές απόψεις το έχουμε αναλύσει. Ναι. Και οι ανάγκες. Για την ισορροπία της ομάδας σε ένα καλοκαίρι που θα πρέπει να πάρθουν σωστές αποφάσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ναι, εκεί ουσιαστικά στρέφει. Θα είναι φοβερή υπόθεση για τον Λουτσέσκου, τον Μπράγκο και τον ΠΑΟΚ κατ' επέκταση να μην έχει να ασχοληθεί καθόλου μα καθόλου με το κέντρο της άμυνας. Να υπάρχει δηλαδή ο Βαρέλα, να υπάρχει ο Κρέσπο, να υπάρχει ο Ίγκανσον. Έχουμε αποκαλύψει ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα ανέβει σίγουρα, έχει πάρθει η απόφαση να πάρει μέρος στην προετοιμασία ο Μιχαηλίδης. Ναι. Αυτοί είναι 4. Μπορεί να ανέβει και ο Διαμαντής να είναι 5. Γιατί ο Χατσερίδης θα μας αποχαιρετήσει. Ναι, θα βρεθεί η φόρμουλα το καλοκαίρι, νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση από το Στέλιο Μαλεζά να παραμείνει. Δεν νομίζω. Νομίζω πλέον. Και ο ίδιος θα ήθελε να πάει κάπου να αγωνιστεί. Πάντως, μιλώντας με τον πρόεδρο του Πανετολικού, τον Μάκη Μπελεβόνη, για εμείς συνέντευξη Φόρτσα,
όταν του έκανε την ερώτηση ποιον παίκτη του ΠΑΟΚ θα ήθελε στον Πανετολικό, μου είπε, απάντησε τον Στέλιο Μαλεζά. Ναι. Ναι. Έχουν καλή εικόνα. Και για τα όσα προσέφερε και για το χαρακτήρα του Στέλιου, που εντάξει είναι γνωστό. Το τι άνθρωπος είναι γενικότερα. Νομίζω είναι απόφαση του Μαλεζά, δεν ξέρω πώς σκέφτεται το μέλλον του. Είναι ήρεμη δύναμη. Δηλαδή αυτό βγαίνει και από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί αγωνιστικά να μην έχει χρησιμοποιηθεί φέτος, αλλά η δουλειά που κάνει στα αποδυτήρια, στην επαφή του με τους συμπαίκτες του και γενικά με όλη την παρουσία, είναι τεράστια. Πολλές φορές ξέρεις τον αφήνουμε, όχι επίτηδες, επειδή είναι ο Στέλιος ο Μαλεζάς που τον ξέρουμε θα όλοι. Θα μπορούσε, το έχω ξαναπεί, να αισθάνεται και αδικημένος ο Στέλιος Μαλεζάς έναντι του Χατζηρίδη. Πλάκα κάνεις. Και για την προετοιμασία που έκανε, που την είδαμε μαζί με τον Σταύρο την πρώτη μέρα πέρσι, και για την εικόνα του στα φιλικά, ακόμα και για την εικόνα στα επίσημα. Ναι. Ξέρει και ο ίδιος ότι δεν είναι στο επίπεδο πλέον του Βαρέλα και του Κρέσπο και του Ίγκασον. Αλλά αν ήταν άλλος χαρακτήρας, θα αισθανόταν αδικημένος έναντι του Χατζηρίδη και μόνο. Ναι. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια πίσω ο Χατζηρίδης, δεν ξέρω, 7, 8, 10, θα μπορούσε να παίξει τα μισά ο Στέλιος Μαλεζάς. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, θα είναι τεράστια υπόθεση, ξαναλέω, για τον ΠΑΟΚ να μην ασχοληθεί καθόλου ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ γενικότερα με το κέντρο της άμυνας. Τώρα υπάρχει το ματς Κυριακής προφανώς, εκεί είναι στραμμένη η προσοχή. Ναι, εντάξει. Η σημερινή προπόνηση νομίζω θα είναι και ήταν μάλλον η πιο καθοριστική. Θα έχουμε στην πορεία ρεπορτάζ και από εκεί. Θα τα γράψουμε και στο ΠΑΟΚ 24. Τώρα με βάση τα μέχρι χθες την εικόνα που είχαμε, νομίζω ότι μεσοεπιθετικά είναι το ενδιαφέρον προφανώς. Στην άμυνα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Στη μεσαία γραμμή, Σάχοφ και Ολιβέρα δεν βλέπω πως θα μείνουν εκτός. Ο Ακπόμ και ο Ζαμπά για μένα είναι σίγουροι στην επίθεση. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί αν ένας εκ των Πέλκα Καντουρί θα ξεκινήσει. Για μένα είναι δύσκολο. Δηλαδή, εγώ βλέπω Ενρίκε πιο πολύ στα άκρα. Και τώρα από εκεί πέρα και με τον Μπίσβαρ να είναι εκτός, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τον παίκτη πίσω από τον Ακπόμ. Εγώ νομίζω θα πάει ο ΠΑΟΚ, θα το δούμε την Κυριακή βασικά, γιατί έχουμε δει πολλές φορές το δοκιμές να αλλάζουν την τελευταία στιγμή. Σημερινή σίγουρα είναι η πιο σημαντική. Ναι, θεωρώ εγώ ότι θα πάει ο Λουτσέσκου με Ερίκε, Ζαμπά, Πέλκα και Ακπόμ. Να βάλει Πέλκα, λες εσύ. Ναι. Νομίζω είναι πιο δυνατός ο οργανισμός από τον Όλη Καντουρί σε ό,τι αφορά την επιστροφή από τραυματισμούς. Κοίτα, συμφωνώ. Και η λογική αυτό λέει βασικά, γιατί ο Πέλκας έχει πιο πολλές ημέρες που είναι σχετικά καλύτερα και απλά το πήγαινε πιο συντηρητικά για να μπει και να είναι σίγουρος σε σχέση με τον Καντουρί. Αλλά παίζει και το σενάριο του Ολιβέιρα να προωθηθεί και να δούμε, ας πούμε, και Κάνιας. Παίζει και αυτό. Υπάρχει. Θα τα δούμε σήμερα, όλα αυτά. Σήμερα τι έχει δουλευτεί στην Μεσήμβρη, επειδή ήταν στις 11 προπόνηση, θα τα έχουμε στην πορεία. Αλλά έχει το ενδιαφέρον του, έτσι. Επειδή είναι και ο Μπίσβαρ εκτός και είναι και οι δύο που ουσιαστικά τώρα μπαίνουν μετά από τον τραυματισμό τους, έχει ενδιαφέρον αυτή τη φορά η ενδεκάδα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Νομίζω σήμερα θα ήταν τα πιο καθοριστικά. Τη στιγμή που η Ξάνθη έχει πολλά προβλήματα. Ναι, ρε εσύ. Δεν προπονήθηκε ούτε χθες ο Μπαριέντος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έχει ένα πρόβλημα. Ουσιαστικά η Ξάνθη έχει σίγουρα 5 με 6 απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών της. Ναι. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια για ποια είναι τα προβλήματα της Ξάνθης. Ο κόσμος κάνει αγώνα για ένα εισιτήριο. Δηλαδή νομίζω είναι το κυρίαρχο θέμα. Εντάξει, γιατί είπαμε και χθες πέρα από αυτά που θα δοθούν στους κατόχους διαρκείας στις θέσεις VIP και θύρες 1, 2, 3 υπάρχουν εισιτήρια στους συνδέσμους. Οπότε πολλοί κόσμος στρέφεται εκεί. Τι να πω, να είστε όλοι τυχεροί. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι δεν θα μπορούσαν να πάρουν εισιτήριο, να μην λέμε τα χθεσινά. Δυστυχώς το ελληνικό πρωτάθλημα, πέρα από το ΆΚΑ, το Καραϊσκάκι, την Τούμπα, το Καφτατζόγλιο, ναι, και το Κλεάνθης Βικελίδης, δεν έχει άλλο μεγάλο γήπεδο. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θα αλλάξει το γήπεδο. Έτσι είναι, αυτή η κατάσταση είναι, το λέγαμε και χθες. Μακάρι να μπορούσε να χωράει το ILFC Arena 20.000 κόσμο. Όσοι είναι να θα πάνε πιο ILFC, μωρέ. Το Πηγάδια. Πηγάδια Arena, ναι. Το Πηγάδια Arena. Εντάξει, το σημαντικότερο είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ την 23η νίκη του σε 26 παιχνίδια. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη την ερχόμενη Τετάρτη, αυτό, το μόνο και σίγουρο. Ακολουθούν δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Δηλαδή, εντάξει, okay, θα πάνε να πάνε την Κυριακή. Προφανώς θέλουν να είναι όλοι. Δεν θα μπορούν να είναι όλοι.
να πάνε αυτοί που έχουν εισιτήριο, να μην ξεκινήσει κάποιο άλλο που δεν έχει, γιατί έχουμε πει από χθες ότι δεν θα έχει εκεί εισιτήρια. Δεν θα έχει, όχι. Οπότε ακόμα και αν δεν έχετε εισιτήριο από εδώ, δεν έχετε λόγο να πάτε εκεί, δεν θα βρείτε εισιτήριο εκεί. Όσοι έχουν εισιτήριο, ας πάνε. Οι υπόλοιποι, Τετάρτη Τούμπα, Κυριακή Τούμπα. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει περιθώριο για το οτιδήποτε, να δώσει κανείς το δικαίωμα σε κανέναν. Ξέρουμε ότι τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί προφανώς. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να δώσει κανένα δικαίωμα. Και εκεί νομίζω σταματάει η κουβέντα για τα εισιτήρια. Δηλαδή, τώρα, αν έχετε φίλο που έχει διαρκεία στην 1-2-3 ή κάποιον φίλο ξανθιώτη που έχει διαρκεία στην Ξάνθη, νομίζω μπορείτε με κατάλληλο ψιστήρι να τους πείσετε τους φίλους σας να μην πάνε, να πάτε εσείς. Για μένα σταματάει η κουβέντα εκεί. Πραγματικά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και από τον ΠΑΟΚ το έχουμε πει και εμείς όλοι το έχουμε τονίσει. Εντάξει, άμα έχει εισιτήριο πηγαίνει. Άμα δεν έχει, δεν πηγαίνει. Αυτό. Ό,τι και να λέμε παραπάνω, ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Είμαστε ένα αναμονή, θυμίζουμε, των δηλώσεων του Λουτσέσκου. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, είναι η αλήθεια. Αν και σε κάποια φάση είδα ότι κάτι γινόταν σαν να υπήρχε μια κινητικότητα, δεν ακόμα. Στην Μεσήμβρια περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ρουμάνος. Έχει μέρες να μιλήσει πλέον. Πριν ναι, στη διακοπή δεν εξέβραζε δημόσια τις απόψεις του και δεν υπήρχε λόγος, νομίζω. Να δούμε τι θα δεν έχει έδωσε να πει. Κάποια συνέντευξη στη Ρουμανία, έτσι δεν είναι, αυτές τις μέρες. Όχι, δεν θυμάμαι μεγάλη συνέντευξη να έχει δώσει. Γιατί γενικότερα τον κυνηγάνε οι ρουμανικές τους σελίδες. Όχι μόνο. Εδώ έρχονται σε κάθε αγώνα Ρουμάνοι, εδώ τον περιμένουν, κανονίζουν συνεντεύξεις. Γενικά το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω ξεκινάει. Είσαι σίγουρη? Ναι, τον βλέπω. Ξεκινάει. Σιγά-σιγά θα συνδεθούμε κι εμείς να τον ακούσουμε. Λοιπόν, έχει καθίσει, έχει πάρει θέση. Οπότε τώρα σε δευτερόλεπτα με το που ξεκινήσει. Λοιπόν, για πάμε. Immediately after the training and also their concentration, focus, getting tired, and now I have to come and to talk with you and to pay attention in every tricky question, every question, every detail. Yes. Είναι μετά την προπόνηση, ήμουν συγκεντρωμένος σε αυτήν, υπάρχει κούραση και τώρα να έρχομαι εδώ και να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε κάθε ερώτηση δική σας, σε κάθε απάντηση δική μου είναι λίγο δύσκολο. Σκεφτείτε και δικά σας, δεν θα κρατήσουμε πολύ. They will not give you today. No. So I already asked the program for next day. It's today with you, Sunday after the game, Monday after the game for the cup. Ζήτησα το πρόγραμμα, οπότε και να μην με κρατήσετε πολύ. Έχουμε σήμερα, έχουμε μετά το παιχνίδι την Κυριακή, έχουμε τη Δευτέρα πριν το μάτς με το κύπελο, έχουμε μετά το κύπελο, οπότε είναι full το πρόγραμμα. Πρώτα να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, πώς είστε, είστε καλά, όλα καλά? How you feel, first of all, you're okay? Yes. Είμαι καλά. Ξεκουραστήκατε, πώς εκμεταλλευτήκατε γενικότερα για την ομάδα αυτό το διάστημα της διακοπής? Did you rest, how did you take advantage of this period of the break for the team? We had to work because we have to be ready for the next period, very short, but on the same time very important, which could have, which could bring us a lot of happiness. Έπρεπε να δουλέψουμε, έχουμε μπροστά μας μια μικρή περίοδο χρονικά. Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να μας φέρει πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία στο τέλος της σεζόν. Then we are focused on the work of the team. Έτσι ήμασταν, είχαμε περισσότερο την προσοχή μας στη δουλειά της ομάδας. Το πιο ευχάριστο σημείο αυτής της περίοδου ήταν η επιστροφή του Ομάρ μαζί με τον Δημήτρη. The most happy moment of this period and the best one was the comeback of the injured players, Ομάρ and... I would have expected to come a little bit earlier. They enter in full trainings since Monday, Tuesday, and yes. It's okay because we had two players out, which are very important for us, and now we feel a little bit better. We have also Bisse out for the next game because of yellow cards. Yes, Limnios got injured in the game of the national team under 21, and then yes, having these two players is better. Ενδεχομένως να τους περίμενα λίγο πιο νωρίς. Η επιστροφή των δύο παιχτών έγινε Δευτέρα προς Τρίτη. Είναι σημαντικό στοιχείο γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παίκτες εκτός, σημαντικούς παίκτες για εμάς. Ο Μπίσες βαρύσκεται επίσης εκτός λόγω καρτών. Ο Λιμιός έχει τραυματιστεί από το παιχνίδι της Εθνικής ΚΑΠΑ 21. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το ότι επιστρέφουν και μας δίνουν κάποιες λύσεις. Λέει παιχνίδι με παιχνίδι και το λένε και οι παίκτες, αλλά πόσο εύκολο να συγκρατήσει
τους παίκτες από το να σκεφτούν ότι λίγο έμεινε, ότι λίγο έμεινε για να πανηγυρίσουμε. You always speak and you say that we have to go game by game, but how difficult it is to keep the players concentrated one step almost from the final celebration that could happen. But we don't need to speak about celebration now. We need to speak about the next game, about giving everything, about the fact that yes, we are closer of the title of this thing that we want a lot, and we know on the same time that nothing is closed, and just game by game we can achieve what we want and what we dream. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το τελικό, το τι θα πανηγυρίσουμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό, έτσι ώστε να φτάσουμε στο τελικό σημείο του να πανηγυρίσουμε εν τέλει όπως πρέπει. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε το επόμενο μας παιχνίδι για να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό. Then in our case it's not necessary to ask how difficult it is to keep the motivation of the people here. No, everyone is motivated, everyone knows exactly where we are and how hard has been everything until now, and that to fulfill this target we have to fight a lot until the end because we have also the cup. Έτσι δεν πρέπει να μπαίνει καθόλου ένα θέμα κινήτρου όσον αφορά τους παίκτες. Ξέρουμε πόσο δύσκολα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ξέρουμε πόσο λίγο διάστημα μας απομένει, οπότε το κίνητρο υπάρχει απόλυτα, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας ακόμα στόχος, ο οποίος είναι το κύπελο που μας κρατάει σε γρήγορση. Αφορά του στον αγώνα του κυπέλλου, στον πρώτο ημιτελικό, τον επηρεάζει στον τομέα της διαχείρισης ο συγκεκριμένος αγώνας ή είναι απόλυτα προσιλωμένος και όλα τα δεδομένα αφού τον αγώνα της Κυριακής? Taking advantage from your mention to the cup, does the cup game influence also the strategy for Sunday's game, or you go in one game and after to the other game without being influenced? The most important is the next game. Το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι. No matter what is in my head and in our heads, the people that are around me, my assistants, the most important is the next game. Χωρίς να έχει σημασία το τι είναι στο μυαλό μου και το μυαλό των συνεργατών μου, το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι μας. Να μιλήσουμε λοιπόν για τον αγώνα της Κυριακής. So let's speak for the Sunday's game. Είναι ένας αντίπαλος που ξέρει πάρα πολύ καλά και μια έδρα που τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ποιες είναι οι σκέψεις του για αυτό το παιχνίδι? An opponent that you know very well, a stadium that you know very well. Which are your thoughts about this game? That we have to win. Η σκέψη μου είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε. There is just one thought. Υπάρχει μόνο μια σκέψη. No matter which is the opponent, no matter that I used to be coach there, no matter that for me was a fantastic period in my personal life there. Χωρίς να έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, χωρίς να έχει σημασία ότι ήμουν πρώην προπονητής αυτής της ομάδας, χωρίς να έχει σημασία ότι ήταν μια από τις πιο ωραίες περιόδους της προσωπικής μου ζωής στην Ξάνθη. The only one thing that in this moment matters is the victory. Το μοναδικό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι those three points. Και οι τρεις πόντοι. Στο κομμάτι αυτό είναι και η άποψή του για τον αντίπαλο, για την Ξάνθη. Δηλαδή, τι εκτίμηση έχει ως τώρα για την ομάδα? As a part of this question is also your opinion about Ξάνθη. How do you see Ξάνθη in this period? Ξάνθη has interesting players. Is a team with strong mentality of fighting. Η Ξάνθη έχει ενδιαφέροντες παίκτες, είναι μια ομάδα με νοοτροπία του να παλεύει συνεχώς. Maybe without going through the best period of this team in this season, but on the same time if you analyze very well their games you understand that it is a team that loses very difficult. Ενδεχομένως να μην περνάει την καλύτερη περίοδο της σαν ομάδα, αλλά παρόλα αυτά παραμένει μια ομάδα η οποία αν παρατηρήσουμε τα παιχνίδια χάνει πολύ δύσκολα. Η απουσία του Μπίσεσβάρ του δημιουργεί ένα θέμα, υπό την έννοια ότι είναι από τους παίχτες που κάνουν πάρα πολύ καλό διάστημα από το Γενάρη ειδικά και μετά. The fact that Μπίσεσβάρ is missing in this game creates you a bigger problem because we see him since January to have a very very good period and helping a lot the team. But I have the feeling that Bisesvar
has played fantastic all the season, not just since January. Έχω την εντύπωση ότι ο Μπίσεσβαρ, παρόλο το επισημάνατε, παίζει πάρα πολύ καλά όλη τη σεζόν, όχι μόνο ξεκινώντας από το κομμάτι του Ιανουαρίου. On the same time, you know very well that never I complained about one or two players that were out for different situations, and I trust a lot our group of players, I trust a lot our work. We are, as I said, full motivated. We know very well that this is a game which we must win, and we will do. Την ίδια στιγμή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν παραπονιέμαι συνήθως εισαγωγικά για παίκτες οι οποίοι θα λείπουν για διάφορους λόγους από το παιχνίδι, γιατί υπάρχει ένα group και υπάρχουν οι υπόλοιποι παίκτες τους οποίους τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ και ξέρω ότι σε αυτό το παιχνίδι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε και το πιστεύω πάρα πολύ. Playing nice or not nice, sacrificing ourselves, running, going inside of the pitch, knowing that we have to give everything and more than everything for these 3 points. We know that we are at this point, and we know how important is every game. There are 5 games to be played and to finish the season. Then we are prepared for this. Παίζοντας πάρα πολύ καλά, παίζοντας άσχημα, θυσιάζοντας τον εαυτό μας, μπαίνοντας στο γήπεδο, τρέχοντας πολύ, ξέρουμε σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Απομένουν 5 παιχνίδια και ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς για να είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Για πρώτη φορά έχει εξασφαλίσει 4.600 εισιτήρια για το συγκεκριμένο γήπεδο. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο ένα και πιο έτσι πρόδειλη η δίψα του κόσμου να βρεθεί δίπλα στην ομάδα. Αν αυτό περνάει μέσα στην ομάδα και αν λέει κάτι στον πόντι. This is the first time that PAOK has achieved to have 4,600 tickets for the game in Xanthi. And as the games go on, the fans are showing more thirsty to be next to the team. If this comes also inside the team and supports a lot this effort that we are doing. But we know very well from the beginning, from last season, that we are not alone. We are all of us, people of PAOK, fans of PAOK, people that work for PAOK, for the club, management, everyone. Has in his mind how to be close of the team and to support the team, and we have this huge responsibility to play not just for ourselves, not just for our careers, also for all the people that really for such a long time wait for this title. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαστε μόνοι μας όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται. Έχουμε δίπλα μας τους ανθρώπους που δουλεύουν στην ομάδα, την διοίκηση, τον κόσμο που περιμένει μετά από τόσο καιρό όλο αυτό που περιμένει το πρωτάθλημα. Οπότε αισθανόμαστε μια τεράστια αίσθηση ευθύνης ώστε να καταφέρουμε να το πετύχουμε στο τέλος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας όλο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ράδμαν Λουτσέσκου. Δεν νομίζω να βγει κάποια είδηση. Ναι. Εντάξει, έδωσε απαντήσεις για όλα. Μίλησε και για το παιχνίδι για την Ξάνθη, για τον Μπέλκα και τον Καντουρί. Αυτό που είπε ότι ίσως τους ήθελα λίγο νωρίτερα λες, να σχετίζεται και με την δεκάδα. Αν θα χρησιμοποιηθεί κάποιος από τους δύο ή όχι. Είναι μια εξήγηση λογική. Είναι μια εξήγηση λογική. Ναι. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει παίκτη, αν είναι να πάμε στο διάλειμμα. Πώς να το πάμε τώρα, να πάμε στο διάλειμμα και να έχουμε τον. Εγώ νομίζω ότι πάμε στο διάλειμμα και αν λοιπόν υπάρχει παίκτη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε ΠΑΟΚ 24 στον Λίπερο 107,4. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ωραία, Στέργιο. Πέρασε ο καιρός αγάπη, τελείωσε η αναμονή. Γιατί πράγμα. 2 εβδομάδες για να δούμε τον ΠΑΟΚ και πάλι στο χορτάρι. Α. Ευτυχώς δεν έχει άλλη διακοπή τον επόμενο μήνα, ας πούμε. Ή την επόμενη εβδομάδα. Τι λες, μόνο το Πάσχα δεν έχει. Όχι, διακοπές για εθνικές. Το Πάσχα είναι Πάσχα. Και αυτό διακοπή θεωρείται όμως. Εντάξει. Εκεί τι θα κάνεις 2 εβδομάδες. Θα περάσουμε καλύτερα το Πάσχα όλοι μας. Καλά, από ό,τι περάσαμε από αυτές τις 2 εβδομάδες. Στα μέσα του Μαρτίου για τη διακοπή των εθνικών. Θα ξεκινήσουμε τότε ένα νέο κύκλο και αποκαλύψεων. Και ο κόσμος θα περάσει καλύτερα. Όχι, τότε θα ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο αποκαλύψεων. Ολιβέιρα, τελική ευθεία. Μιλάνε, Πόρτο, ΠΑΟΚ. Τέτοια. Πώς το βλέπεις. Μπορεί να γίνει γι' αυτό, αλλά έχουμε σίγουρα ξαναλέω. Έχουμε το Βαρέλα να έχει κλείσει μέχρι τότε, να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό πάλι. Η λογική λέει ότι θα έχει κλείσει μέχρι τότε.
Αλλά να, θα βρούμε και τότε κάτι να ασχοληθούμε, δεν είναι κάτι. Εντάξει. Ο κόσμος θα περάσει καλύτερα. Βοηθάει το Πάσχα λίγο αυτό, λίγο η σούβλα. Εντάξει, ρε, τώρα γίνεται ζωή χωρίς ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι θα κάνεις μετά. Τελειώνει και νωρίς. 11 Μαΐου το τελευταίο μάτσα, άμα πας τελικό. Δύο εβδομάδες διακοπών και προετοιμασία μετά, κληρώσεις, Champions League, μεταγραφές. Δύο εβδομάδες προετοιμασία, πού το είδες αυτό? Όχι, δύο εβδομάδες και μετά προετοιμασία. Α, λέω και. Οι δύο εβδομάδες τι είναι, ας πούμε? Τίποτα, free θα είμαστε όλοι. Α, ωραία, εντάξει. Το αποκαλύψεις και αυτό. Ναι, και μετά προετοιμασία πάλι στην Ολλανδία, μάλλον. Ναι. Πάλι σε δύο κομμάτια, μάλλον. Ναι, ναι. Πρώτο στο Χόρστ, που πήγε η ομάδα και πέρσι, πήγαμε και εμείς, και δεύτερο στο Όστενμπεργκ, όπως αποκαλύπτει η Φόρτσα. Τι έχεις να πεις, σε ικανοποιεί αυτή η απόφαση? Προσωπικά θα ήθελα να μείνει σε δύο κομμάτια. Σε χαλάει. Νομίζω το ίδιο και οι παίκτες. Σε χαλάει αυτό. Το πανέλα λίγο. Σε δυσκολεύει. Μην πας, βρε Στέργιο, δεν είναι κάτι. Θα το σκεφτώ. Δεν είναι κάτι. Εντάξει, μην πας. Δεν πειράζει. Μας έχεις τρελάνει. Μην ανοίγεις. Μην γυρνάς όλα τα παράθυρα. Πω. Παναγία μου. Θα φιξαριστεί και αυτό το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι ήδη το. Κάνουν το πλάνο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να κλείσει τελευταία στιγμή. Καλά, εννοείται. Αλλά είναι το τελευταίο που απασχολεί σίγουρα την ομάδα και τον κόσμο. Η καλοκαιρινή προετοιμασία. Προέχει ο τίτλος του πρωταθλητή και ο τίτλος του κυπελούχου. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι στην ΠΑΕ μέσα, στην ομάδα τέλος πάντων, που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Δεν επηρεάζει αυτό ούτε την ομάδα, ούτε όλους τους υπόλοιπους και είναι πολύ λογικό. Ο προγραμματισμός όμως πάντα τρέχει. Τώρα από εκεί υπήρχε πέρα. Υπήρχε και μια σκέψη, ναι, για αλλαγή βάσης. Λίγο Αυστρία, λίγο ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται και εκτός απρόπτου ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί στα σίγουρα και για μένα καλά κάνει. Είναι πολλά τα χρόνια που είναι διαδοχικά νομίζω στην Ολλανδία. Τελευταία είναι πάρα πολλά. 6-7. Ναι, τελευταίο διάλειμμα ήταν με Στέφενς στο Λέουμπεν της Αυστρίας. Ναι, έχει πάρα πολλά χρόνια που είναι στην Ολλανδία ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το διάλειμμα. Έχει αλλάξει προπονητικά κέντρα και βάσεις νομίζω, ναι, αλλά έχει πάει επιμένει και στο Ολλανδία. Άνεμ, και στο Όστενμπεργκ και στο Χόρστ από πέρσι. Ναι. Αλλά γενικά στην Ολλανδία τον ξέρουν και οι Πέτρες πλέον. Ναι, εντάξει, πλέον εδώ μιλάς με ανθρώπους ομάδας και ξέρουν να σου πούν στο χωριό της Ολλανδίας εκείνο το ότι εκεί υπάρχει αυτό το πάρκο και εκεί αυτό το δέντρο και εκεί δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει. Κοίταξε, το τελευταίο που έμεινε είναι να κάνουν βόλτα επέξω του ΠΑΟΚ στο Χόρστ ή στο Άρνεμ. Και να του χαιρετάει ο κόσμος, να του λέει γεια σου. Και να λένε, ας πούμε, να λέει επέξω του ΠΑΟΚ, παντρεύτηκε η κόρη σου. Το πάρεσαι. Μικρό παιδάκι, την γνωρίσαμε. Σε κάποια χρόνια πιστεύω θα φτάσουμε. Άμα μείνουν και στην ίδια βάση, στο ίδιο προπονητικό, σίγουρα θα συμβεί κάποια φάση αυτό. Πόσο κόσμο βλέπεις εκεί τόσες μέρες? Όχι, δεν είναι μέρη. Συγκεκριμένη δεν είναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στο εξωτερικό για τον Ευθύμη Κουλούρη. Που ένα μιλάει τα πολλά που για ενδιαφέρον της Άντερλεχτ. Και για ενδεχόμενη πρόταση που μπορεί να κάνει η Άντερλεχτ για την απόκτησή του. Είναι λογικό γιατί ο Κουλούρης κάνει μια φοβερή σεζόν πραγματικά. 22 γκολ αν θυμάμαι καλά. Πολύ καλές εμφανίσεις, δεν έχει περάσει παρατήρητος, είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Το έχουμε πει και όλος ότι και στον ΠΑΟΚ περιμένουν ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από ομάδες για τον Κουλούρη και από εκεί πέρα να το αξιολογήσουν το κάθε ενδιαφέρον και την κάθε πρόταση. Γράφεται σήμερα για την Άντερλεχτ, έχει γραφτεί και από Πορτογαλία ενδιαφέρον, από Sporting αν θυμάμαι καλά. Και είναι από τους παίκτες που φαίνεται ότι απασχολούν γενικότερα την αγορά. Ο Ευθύμης Κουλούρης. Τώρα από εκεί πέρα έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη χθες ο Σβιτέρσκι. Ναι. Είπε ωραία πράγματα νομίζω πάλι. Έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι παρά την ηλικία του ένας πολύ όριμος χαρακτήρας που αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα. Που ενδεχομένως είναι δύσκολο να το αντιληφθεί στην δική του ηλικία. Και είχε και αυτό το ενδιαφέρον ότι υπάρχει όλη η συνέντευξη στο ΠΑΟΚ 24 να μπείτε να την διαβάσετε. Ναι. Θα πάμε τώρα στον Νίκο. Να μας πει τα τελευταία νέα της ομάδας, 1-24 πριν το παιχνίδι με το Λαύριο. Καλησπέρα Νίκο. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Χαίρετε. Όλα καλά. Ωραία. Πώς τον άκουσες τον Ράσβαν, σε ικανοποίησε? Χαλαρό αυτό το χαρακτήρα σχέση με άλλες φορές. Ναι, όντως είχε μια χαλαρότητα. Ναι. Δεν τον έγινε κάτι. Χαλαρό, όχι χαλαρό ότι το έχω τελειώσει κάτι. Απλά ρε παιδί μου, πολύ σίγουρο. Ναι. Το έτσι. Δεν χρειάζεται να μιλήσει για μεταγραφές, που δεν του αρέσει και τόσο. Καλά, ναι. Οπότε, ναι. Okay. Η ομάδα του μπάσκετ τι κάνει? Συνεχίζει χωρίς προβλήματα. Η ομάδα του μπάσκετ καλά είναι. Η αλήθεια είναι ότι
προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Φαίνεται να είναι ένα παιχνίδι των δυνατοτήτων της, όπως και να το κάνουμε, απέναντι σε μια ομάδα που ουσιαστικά φέτος αυτό και το οποίο έπαιζε μέχρι τις προηγούμενες αγωνιστικές ήταν η παραμονή στην κατηγορία, με τις δύο νίκες που έκανε στη Ρόδο και επί του Περιστερίου την προηγούμενη εβδομάδα, και μάλιστα μια νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά. Ουσιαστικά την έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Βέβαια την πετυχαίνει σε μια καλή φάση της σεζόν, αλλά νομίζω ότι ο φετινός ΠΑΟΚ τέτοιου είδους ομάδες, είτε εντός είτε εκτός έδρας, έχει τον τρόπο να τις κερδίζει και το έχει αποδείξει αυτό στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Βέβαια θα πρέπει να το αποδείξει και αύριο. Το καλό είναι ότι για δεύτερη σερή εβδομάδα η ομάδα προπονείται κανονικά, δηλαδή με όλους τους παίχτες τους διαθέσιμους να προπονούνται, να μην έχουν προκύψει κάποια άλλα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, και αυτό νομίζω ότι μόνο καλό κάνει, γιατί γίνονται καλές και ποιοτικές προπονήσεις, κάτι που δεν είχε δυνατότητα η ομάδα να το κάνει μέχρι πριν αυτές τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή μου τελείωσαν οι διπλές υποχρεώσεις, το Champions League, βγαίνει κάτι καλό, στη λογική ότι έχει χρόνο να δουλέψει, να βάλει πράγματα στην προπόνηση και να τα βγάλει στα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, είπαμε, το παιχνίδι το αυριανό θεωρητικά εύκολο, δύσκολο, ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο να το κερδίσει. Περιμένεις, Νίκο, περισσότερο κόσμο από ό,τι συνήθως σε τέτοια παιχνίδια, με βάση ότι η γενική σου είναι στο 1 ευρώ, ή δεν είσαι αισιόδοξος? Εντάξει, νομίζω λίγο παραπάνω κόσμο θα έχει στο αυριανό παιχνίδι, γιατί εντάξει, όπως το κάνουμε, είναι για αυτό η πολύ χαμηλή τιμή. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το σκεφτόταν, μπορεί να πει ότι εντάξει, πάμε να πιούμε, να πάρουμε ένα καφέ, να πάμε να δούμε το παιχνίδι αύριο με το Λαύριο. Ναι. Νομίζω ότι... Είχε πω και έχει άλλα τόσα παιχνίδια, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Αλλά μια φορά το χρόνο κάπου προς το τέλος της σεζόν, ο ΠΑΟΚ επιλέγει ένα τέτοιο παιχνίδι πάνω κάτω με τέτοιο αντίπαλο, δηλαδή που δεν είναι και ό,τι πιο εμπορικό. Ναι. Ούτως ώστε αν μπορέσει να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει γίνει με τον Κόρυβο ένα τέτοιο μάτς. Και είχε όντως παραπάνω από το συνηθισμένο σε τέτοια παιχνίδια. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αυτοί που πηγαίνουν στο Βαλαντάκι είναι εκεί, είτε παίζει με τον Άρη, είτε παίζει με τον Ολυμπιακό, είτε παίζει με τον Λαύριο, είτε παίζει με οποιονδήποτε, είτε παίζει Τρίτη απόγευμα, είτε παίζει Σάββατο μεσημέρι. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Κάπως έτσι είναι η προετοιμασία. Αλήθεια είναι ότι στην αρχή της εβδομάδος έτσι έγινε λίγο παραπάνω ανάλυση του αγώνα με τον Άρη. Έγινε και λίγο ουσιαστικά μια, όχι κουβέντα, αλλά τέλος πάντων να αντιληφθούν όλη ότι η ομάδα συνεχίζει μέσα στη σεζόν έχοντας σημαντικό κίνητρο, γιατί έχουμε εξηγήσει και μέσα στον ΠΑΟΚ 24 ότι εγώ θα πάω από το παράθυρο, θα πω ότι είναι κάτι πολύ μακρινό, αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις ένα ενδεχόμενο το ΠΑΟΚ να διεκδικεί κάτι παραπάνω φέτος από μια παρουσία στην τετράδα. Έχει καθίσει και ένα μεγάλο θέμα νομίζω για την ΑΕΚ, που ίσως και να παίξει και τον ρόλο του και αυτό στην πορεία. Ναι, με τον Ανατολικό Ματσιούλης. Ναι. Ήταν πολύ κακός τραυματισμός το όντως. Και χάνει και τη σεζόν. Τον Αγκώνα. Χάνει τη σεζόν. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, εκτός και αν αλλάζει κάτι εν όψη Final Four, οι ομάδες του Champions League δεν μπορούν να προσθέσουν παίχτη στο roster. Ήταν μέχρι την Παρασκευή, πριν ξεκινήσουν τα play-off, πριν ξεκινήσει η φάση των 16. Ναι, δεν είμαι 100% σίγουρος. Κοίταξε, διαβάζοντας τα ρεπορτάζ από την Αθήνα, αυτό έγραφαν όλοι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχει ακόμα και να πάει στο Final Four. Όχι, δεν μπορεί. Ναι. Αλλά μπορεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω θα γίνει κίνηση. Εντάξει. Λογικά. Νομίζω ότι αν θα γίνει κάτι, θα γίνει εκεί προς τα play-off. Ναι. Δηλαδή, που θα περάσει και λίγος καιρός παραπάνω και ξέρεις αρκετοί παίχτες μπορεί να. Και από G-League να προκύψει κάτι. Και πάω κοιτάει από εκεί, είναι η αλήθεια. Δηλαδή λίγο ξέρεις, επιλογές που για ένα μήνα θα μπορούν να σου δώσουν πραγματικότητες, βέβαια δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ φέτος, οι δύο πιο καλές μεταγραφές που έχει κάνει είναι του Ματσιούλη και του Σαντρός, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες, και παίχτες βέβαια οι οποίοι δεν είναι φθηνοί, είναι παίχτες που είναι στα 300-350 χιλιάρικα. Ο Ματσιούλης απλά έχει και ένα παραπάνω το κομμάτι της νοοτροπίας, γιατί είναι παίχτης που έχει πάρει Ευρωλίγκα, έχει πάρει μετάλλια με τη Λιθουανία, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Σίγουρα είναι σημαντική απώλεια. Είναι σημαντική η απώλεια. Και λίγο αλλάζει τα δεδομένα για την ΑΕΚ
κυρίως για αυτό το μάτς που έχει μπροστά του με την Μπάμπερ. Και κυρίως και αλλάζει τα δεδομένα αν δεν καταφέρει να περάσει την Μπάμπερ. Γιατί η ΑΕΚ δεν το κρύβει ότι έχει αυτό το μεγάλο στόχο, να βρεθεί ξανά στο Final Four. Και τώρα ζορίζουν κάπως τα πράγματα με την ουσία του Μάσκελου. Αν αυτό θα την επηρεάσει και στην πορεία της σεζόν και στα play-off, είναι μια άλλη κουβέντα. Η εμπειρία από τον ΠΑΟΚ λέει ότι άλλη στόχη βέβαια, έτσι, ναι, για τις δύο ομάδες και άλλη κατάσταση. Ότι όταν έρχεται ο αποκλεισμός σε πρώτη φάση από την Ευρώπη, χρειάζεται λίγο διαχείριση μέχρι να βρεις ξανά τους ρυθμούς σου. Και κυρίως για μένα το πιο σημαντικό είναι να βρεις το κίνητρο. Ναι. Τώρα τι έχει γίνει η κατάσταση φέτος με τον Ολυμπιακό, αυτό το κίνητρο αχνοφαίνεται, να το πω έτσι. Γενικά, αλλά ναι, δεν είναι κάτι σίγουρο. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι... Έλα, πες. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες που είναι κάτω από τους δύο, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας, ίσως και το Περιστέρι, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, η ΑΕΚ ίσως λίγο πιο μπροστά, έτσι, γιατί έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να έχουν το κάτι παραπάνω και στα play-off, φέτος. Αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε. Αργούν ακόμα το play-off, έχουμε δρόμο, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια στην κανονική περίοδο. Γενικά πάντως σε σχέση με προηγούμενες χρονιές έχω την αίσθηση ότι όντως φέτος είναι διαφορετική η κατάσταση αυτό το διάστημα. Δηλαδή έχεις ένα συνέστημα ότι όλα είναι ανοιχτά πλέον και μπορώ να διεκδικήσω κάτι παραπάνω. Και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, με την κατάσταση και με όλα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αν το καταφέρεις, μπορείς να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω φέτος. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι κάτι που είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ και όλα αυτά, αλλά έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, υπάρχει ένα παράθυρο μετά από πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική μπάσκετ λιγκ, ομάδα πλην των δύο να διεκδικήσει την παρουσία της σε τελικούς play-off. Okay, έχουμε ακόμα δρόμο, ξαναλέω, δεν μπορεί νομίζω ΠΑΟΚ να σήμερα που μιλάμε, ξέρω εγώ, 29 Μαρτίου να λέει ότι θέλω να πάω στους τελικούς και όλα αυτά. Νίκο, κάτι τελευταίο, πριν πάμε στο διάλειμμα. Προκύπτει κάτι από το ταξίδι του Προέδρου στην Αυστραλία ή ακόμα όχι? Βγαίνει κάτι? Κοίταξε, κάτι καινούριο δεν προκύπτει όσον αφορά την παρουσία του εκεί. Ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, η όρεξη, η διάθεση, η στήριξη. Δεν το συζητάμε, ναι. Πάω και εκεί. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε, το λέω γιατί εκεί οι φίλοι του ΠΑΟΚ, κάποιος για να έρθει από την Αυστραλία να δει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μπορεί να το κάνει μία φορά το χρόνο. Και αυτό τη διετία, μη σου πω. Ναι. Έτσι, ναι. Οπότε το να βρεθεί εκεί ο Μπάνε Πρέλεβιτς είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Πέρα από αυτό κάτι άλλο δεν προκύπτει. Ναι. Προς το παρόν. Τώρα αν μπορεί στο μέλλον κάτι από εκεί, κάποιες συζητήσεις, το οτιδήποτε, θα το δούμε. Αλλά σίγουρα το ταξίδι έδειξε ότι οι άνθρωποι και εκεί και στην Αυστραλία είναι πολύ έτσι ενθουσιασμένοι και με τον Μπάνε Πρέλεβιτς και με το γεγονός ότι ο Μπάνε πήγε σε αυτούς. Ναι, ναι. Γιατί για αυτούς αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τώρα, οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι είναι και αυτό μακρινό και θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν μπορεί να προκύψει οτιδήποτε άλλο και από εκεί. Ωραία. Εντάξει, Νίκο, σε αφήνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης για τελευταία νέα της ομάδας μπάσκετ. Εγώ θα το ξαναπώ. Όχι αυτή τη φορά για να ενισχυθεί η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί με ένα ευρώ γενική είσοδο δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος την ενίσχυση. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε τα παιδάκια σας, τα ανιψάκια σας, τα βαπτιστήρια σας και να πάτε στο παλατάκι και να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο. Πραγματικά, όσοι δεν το έχουν κάνει και το κάνουν, θα με θυμηθούν. Όσοι το κάνουν και παίρνουν στο μπάσκετ μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, καταλαβαίνουν ότι και ξέρουν μάλλον ότι περνάνε και οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά πάρα πολύ ωραία στο παλατάκι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας υπενθυμίσω ξανά, δίνουμε για τελευταία φορά σήμερα εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Τετάρτη στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη στις 2 παρά 5. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54526 για 5 εισιτήρια του πρώτου ημιτελικού μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης. Είναι δεδομένο, αγάπη, ότι η Τούμπα θα είναι κατάμεστη την Τετάρτη. Αποκαλύπτεις. Και ακολουθώ. Ωραία. Σε στηρίζω. Λοιπόν, μαζί μας είναι στοίχημα.gr. Ο μέγας αργός του ΠΑΟΚ με πάρα πολλά στοιχήματα, πάρα πολλές επιλογές. Ξεκινάνε και πάλι τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, όλα στη διάθεσή σας και Super League φυσικά. Πολλά τα ειδικά στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε υπάρχει
σε στοίχημαν.gr και για μπάσκετ. Θα παίξω LeBron James MVP με 100 απόδοση σε στοίχημαν. Ο LeBron James έχει πει, έχει αποφασιστεί τέλος πάντων, ότι μέχρι τέλος χρονιάς θα πάει σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Γιατί δεν υπάρχει στόχος. Θα είναι τόσο καλός που θα δώσουν το βραβείο του MVP. Βάλει και το κούμπα ένα 40 που είναι ακόμα. Έχει πέσει ο Harden πάρα πολύ. Τι 85. Σε κάποια φάση ήταν στο 5 πριν από λίγες μέρες. Ναι. Και 7 σε κάποια φάση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα το δεν δούμε. Χρειάζεται. Σταματήσει ο Harden να βάζει 35 πόντους σε κάθε αγώνα. Φτάνει. Έλεος κάπου. Γιάννη, υποστηρίζουμε. Εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Είτε παίξετε ποδοσφαιρικό στοίχημα, είτε μπασκετικό, hardball, volley, tennis, είτε θέλετε να μπείτε στο online καζίνο, είτε να κατεβάσετε το σερί και να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη στοίχημα. Μαζί μας τα Naxos. Βεβαίως. Τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε. Value for money, Στέργιο, να ξέρεις. Ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ, τσάντες, όλα. Στα Naxos, το νέο κατάστημα της Μισκή Μέρος Τέλους είναι πλέον ανοιχτό. Πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό και φυσικά η πλατεία Αγία Σοφία, το Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη, κατάστημα και σε Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα για να δείτε εκεί με την ησυχία σας ό,τι υπάρχει στα Naxos. Και φυσικά Regency Casino Θεσσαλονίκη πήρε παράταση όπως αναμενόταν η κυρία Επιθεώρηση, το μοναδικό μουσικοχορευτικό επερθέαμα στο θέατρο Βεργίνα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Κλείστε τα εισιτήριά σας στα καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-2345-6 και 7 και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός αν θέλετε να πάτε απλά στο θέατρο Βεργίνα. Επιτρέπεται να μπείτε ανεξαρτήτου ηλικίας. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής αν θέλετε να μπείτε στο Regency Casino πριν ή μετά την παράσταση και να δοκιμάσετε την τύχη σας. Αυτά, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο, στο τελευταίο πάω 24 της εβδομάδας. Σοκ. Έχετε ακόμα 10-12 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟ Καστέρα Τρίπολη, Τετάρτη στις 7 στην κατάμιστη του ΜπαΕΦΕΜ και ενώ ΠΑΟ κονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Προλαβαίνετε, έχετε ακόμα 10 λεπτά σίγουρα. Λοιπόν, δεν έχει προκύψει ακόμα η προπόνηση, έτσι δεν είναι? Καλά τα λες, συμφωνώ. Να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε, αλλά ο Πέλκας και ο Λεκαντουρί έκαναν κανονικά προπόνηση. Θα είναι στη διάθεση του Ράσμα Λουτσέσκου. Νομίζω ξέρω και την αποστολή, αλλά βαριέμαι τώρα να την πω γιατί δεν υπάρχουν και επιλογές πολλές. Κράτα λίγο την αποστολή, γιατί έχουμε το πολυεργαλείο του ΠΑΟΚ 24 μαζί μας. Ραφαήλ! Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Τι γίνεται, Ραφαήλ? Και τι ωραία εισαγωγή κιόλας. Έτσι, Βίλ, σε ανεβάζω. Να εκτιμηθούν όλα αυτά, σε παρακαλώ. Ραφαήλ, τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο? Ξεκινάει νωρίτερα. Σήμερα έχουμε 6.30 ώρα το βόλεϊ ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική στην Volley League. Τυπική διαδικασία στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος, η ΑΕΚ 8η, σαν πρόβα general εν όψη των play-off. Το μυαλό του ΠΑΟΚ είναι περισσότερο στο τι θα γίνει στα μάτς στη Σύρο, Φίνικας παίζει με τον Ηρακλή και στην Αθήνα Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό. Θα προκύψει η ομάδα που θα τερματίσει στην 7η θέση. Λογικά, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον θα είναι ο Ηρακλής και θα πάμε στα προημιτελικά σε ένα ζευγάρι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Από τους δύο, ο Ραφαήλ, ο Ηρακλής θεωρητικά είναι η ομάδα που μπορεί να βάλει πιο δύσκολα στον ΠΑΟΚ ή είναι στο ίδιο επίπεδο ο Ηρακλής και η Φυσιά, οπότε είναι μία ή άλλη? Με την εικόνα που έχεις από όλο το πρωτάθλημα και την εικόνα του Ηρακλή και της Κηφισιάς. Και στα δύο μάτια δεν είχε έδειξε ο ΠΑΟΚ να έχει προβλήματα, και με την Κηφισιά μέσα στην Αθήνα και με τον Ηρακλή και στη Μίκρα και στο Παλατάκι. Εντάξει, το μάτι με τον Ηρακλή έχει την ιδιωτερότητα του τοπικού ντέρμπι. Ξέρουμε ότι η Μίκρα πάντα είναι ένα, δεν είναι και το πλέον φιλικό περιβάλλον για τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν ένα ΠΑΟΚ Ηρακλής, γιατί ο Σάκης Ψάρας θέλει έτσι δυνατά μάτς εν όψη και των ημιτελικών με τον Παναθηναϊκό και των τελικών και του Κυπέλου. Επομένως νομίζω ότι θα ήταν μια καλή σειρά το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ωραία. Είπαμε σήμερα στις
6.30 ώρα. Χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, ζωντανά το ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Σαββατοκύριακο νομίζω δεσπόζει ο τελικός της ομάδας βόλεϊ γυναικών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είχαμε και μια αλλαγή ώρας, ενώ ήταν 4 να γίνει το μάτς, τελικά θα γίνει 8.30 ώστε να είναι ίδια ώρα με το μάτς του Παναθηναϊκού με την Λαμία. Γιατί και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ισοβαθμούν στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ βέβαια, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, έχει το πάνω χέρι γιατί έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Αύριο επομένως θέλει καθαρή νίκη επί της Χάνθ με 3-0 ή 3-1 και να είναι αυτές οι παίχτες του Δημήτρη Σολκίδη που θα πανηγυρίσουν και το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Volley League. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-3 τότε στην έδρα της Χάνθ. Είναι και καλό ότι μπορούν όσοι φίλοι θέλουν του ΠΑΟΚ από το Παλατάκι να πάνε στη Μίκρα. Ναι, γιατί 4 ώρα θα ήταν ίδια ώρα με το μπάσκετ, αλλά τώρα που έγινε 8.30 νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Αν υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν να πάνε και στα δύο, νομίζω δεν θα έχουν θέμα σε ό,τι αφορά την ώρα. Και μπορούν να το συνδυάσουν κιόλας, γιατί λίγο πιο πριν στη Μίκρα στις 6 θα παίζει η ομάδα handball των γυναικών με τον Φίλιππο Βέριας. Τυπική διαδικασία για τα μάτια για τις γυναίκες, θα είναι πρώτες. Νομίζω ότι ενδιαφέρον για τις γυναίκες είναι αύριο στο μάτς της Άρτας με τη Νέα Ιωνία, γιατί από εκεί θα προκύψει και το ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη θέση και θα είναι με τον ΠΑΟΚ αντίπαλο στους τελικούς. Ο ΠΑΟΚ θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Μένουν 4 αγωνιστικές. Τελευταία αγωνιστική και στο handball στους άνδρες αύριο στις 5 στην Νεάπολη ΠΑΟΚ Χάνθ, και αυτό το μάτς τυπικής διαδικασίας. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα τρίτος. Περιμένει να μάθει ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα play-off. Στα ημιτελικά θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην ΑΕΚ και εκεί θα προσπαθήσει να κάνει κάποιο break στην Αθήνα, να εκμεταλλευτεί και εδώ την Νεάπολη, ώστε να είναι αυτός που θα πάει στους τελικούς. Την Κυριακή, στη μία ΠΑΟΚ Μοσχάτο μπάσκετ γυναίκες. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, η οποία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία φέτος, είναι στη δεύτερη θέση. Θέλει να κάνει ακόμα ένα βήμα για να μείνει εκεί μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας και να πάει με το πάνω χέρι στα play-off μέχρι και τα ημιτελικά. Και στις 3.30 προοδευτική περάματος ΠΑΟΚ, γιατί ο ποδόσφαιρο γυναίκες, άλλο ένα νομίζω βήμα τίτλου, 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος για τη γυναική ομάδα. Ραφαήλ, στο βόλιο γυναικών μπορεί η ΧΑΘ να προβληματίσει τον ΠΑΟΚ, θεωρείς ή όχι? Εντάξει, νομίζω ότι στο μάτς του πρώτου γύρου ήταν μια περίοδος που ο ΠΑΟΚ είχε μια κοιλιά, ήταν λίγο έτσι μετά τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος, οπότε έπαιζε ρόλο και η διακοπή. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν νομίζω. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ακόμα είδαμε και με την Λαμία που ήταν τέταρτη στη βαθμολογία, μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά στα κρίσιμα σημεία είχε τις λύσεις. Τώρα νομίζω ότι εφόσον έχει κάνει όλο τον δρόμο μέχρι εδώ, να είναι τόσο αυτοκαταστροφικός δεν νομίζω απέναντι στη ΧΑΘ. Ευελπιστώ πως όλα θα πάνε καλά και θα καθαρίσει με την εμπειρία του ο ΠΑΟΚ το μάτς. Άρα δηλαδή στην καλύτερη για την ΧΑΘ, χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω, να πάρει ένα σετ που και αυτό δεν είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, κάπως έτσι? Ναι, αν και πάλι δεν νομίζω. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήταν κοντά στο να κοιτάξει τα μάτια ακόμα και τη δεύτερη ομάδα της Βόλη λεπτό του στο μάτι του κυπέλου με τη Θύρα. Επομένως τώρα αύριο που κρίνεται και ολόκληρη χρονιά και μια άνοδος ιστορική, οι παίχτες δηλαδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και θέλουν να το καθαρίσουν όσο το δυνατόν πιο εύκολα γίνεται. Οπότε όσοι μπορείτε αύριο στη Μίκρα, η ώρα είπαμε 8, 8.30 ώρα. 8.30, καλό θα είναι 8.30. Έτσι να ενισχύσετε τα κορίτσια του βόλεϊ. Νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο για τις παίκτες του Δικεφάλου να συνδυάσουν την άνοδο με την κατάκτηση φυσικά του πρωταθλήματος, αλλά αυτό που έχει σημασία βασικά είναι η άνοδος, έτσι δεν είναι? Είναι το σημαντικότερο. Καλός είναι και ο τίτλος. Ακριβώς. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι από το καλός εικόνα των πραγμάτων τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα ακόμα τμήμα του στη μεγάλη κατηγορία. Στο χειρότερο σενάριο, σε περίπτωση ήττας του ΠΑΟΚ και νίκης του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ παίζει στα μπαράζ 2-5 μετά, αλλά εντάξει, ας μην πάμε σε αυτό το σενάριο. Όχι, νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας μας έχει δείξει ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον ΠΑΟΚ και να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως το άρχισε και να πανηγυρίσει ο Σύλλογος και ο Ρασιτέχνης μία ακόμα παρουσία ομάδας του στις μεγάλες κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι ομάδες του Δικεφάλου να είναι στην πρώτη κατηγορία. Ούτε στις Α2, ούτε σε Β, ούτε σε Γ, εθνική, ούτε σε τοπικά. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εντάξει, γίνεται σπουδαία δουλειά και από τον Ερασιτέχνη και από τους ανθρώπους που ενισχύουν τα τμήματα, είτε αφορούν μεγάλους χορηγούς όπως ο Κώστας Σαμυρίδης, είτε ακόμα και τους εφόρους που πραγματικά δίνουν μεγάλη μάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς χρήματα,
από εισιτήρια, χορηγούς, είναι ελάχιστα νομίζω τα χρήματα και κρατάνε τις ομάδες του ΠΑΟΚ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μακάρι να έρθουν τίτλοι φέτος, πέρα από το γυναικείο ποδόσφαιρο, να έχουμε και άλλους τίτλους για τα ερασιτεχνικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Ραφαήλ, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι. Το Πόλο δεν έχει αγωνιστική δράση. Περιμένει τελευταία αγωνιστική στις 13 Απριλίου. Παίζει με τον Απόλλωνα Σμύρνης εδώ πέρα. Δεν είναι η τύχη στα χέρια του. Θα πρέπει να κερδίσει και ταυτόχρονα περιμένει τα απογλυφάδα Ιδραϊκό για να μπει εκείνο στην εξάδα. Αλλά έχουν δύσκολα μάτς και εκείνες οι δύο ομάδες, γιατί παίζουν με αντιπάλους οι οποίες θέλουν να αποφύγουν τα play-out. Επομένως θα είναι ενδιαφέρουσα η τελευταία αγωνιστική. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Ραφαήλ. Σημαντικοί αγώνες στο βόλεϊ, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει το μάτς των γυναικών αύριο στις 8.30 στη Μίκρα με τη Χάνθ. Με νίκη ο ΠΑΟΚ 3-0-3-1 πανηγυρίζει πρωτάθλημα και άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ήταν αυτά νομίζω κλήρωση. Τα καλύψαμε όλα. Απλά να πω για την Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ γνωστός τον έχει προβλήματα τα μακροχρόνια, δηλαδή ο Βέρμπλουμ και ο Μαωρίσιο και φυσικά ο Λιμιός που δεν θα αγωνιστεί, δεν θα ταξιδέψει καν στα πηγάδια. Και ο Μπίσης Βαρεκτός. Και ο Μπίσης Βαρεκτός. Απ' την άλλη η Ξάνθη έχει τιμωρημένους τους Καμαρά, Παξεβανίδη και Τζουρίσκοβιτς. Και ο Ράσταβατς δεν υπολογίζει τον Λούκας Φασίδη, μάλλον τον Μπαργέντος. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μελιόπουλο που επέστρεψε τραυματίας από το παιχνίδι της Εθνικής Νέων. Τα έχουμε καλύψει όλα. Καλή επιτυχία σε όσους θα ψάξουν για εισιτήρια. Είτε αύριο τα εκδοτήρια της ΠΑΕ αρχικά θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι των εισιτηρίων VIP και, και στη συνέχεια των υπόλοιπων θυρών 1-2-3. Να κυλήσουν όλα ομαλά, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα και να μιλάμε από Δευτέρα για μόνο ευχάριστες ειδήσεις. Να κάνουμε αγάπη την κλήρωση. Ναι. Θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 24. Το 3, ναι. 7, ναι. 21, 16, mm-hmm. 19. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να βρεις ποιοι είναι τυχεροί. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Εδώ θα είμαστε στο τέλος. Θα παραδώσουμε σκητάλη στο ανάλυση των Paris Press. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 3 σήμερα η Αντώνη Τσακαλέας, Τάσο Ζέρβας και Γιώργος Παναγιωτίδης, αν δεν κάνω λάθος. Με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα πολύ καλύτερο Σαββατοκύριακο. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.